Ομάδα τεχνικής υποστήριξης των Δήμων της Δυτικής Ελλάδος συγκροτεί η περιφέρεια με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη προετοιμασία και οργάνωσή τους για την κατάθεση όριμων προτάσεων και τη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα ΕΣΠΑΝ. Σύμφωνα με το Αγκρίνιο Πρες, κατά τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Απόστολος Κατσιφάρας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως εξαιρετικά χρήσιμο το επόμενο δίμηνο για την πορεία υλοποίηση του προγράμματος, ενημέρωσε εκτενώς το Σώμα για τις επαφές που είχε πριν από μερικές ημέρες με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφερειακή Πολιτική στην Αθήνα. Όπως είναι γνωστό, ο Επίτροπος είχε συναντήσεις επί διήμερο με όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας και ενημερώθηκε εκτενώς για την πορεία του ΕΣΠΑ, για τις προτάσεις αλλά και τις δυσκολίες που προκύπτουν στο σκέλος της προετοιμασίας των έργων και την πορεία υλοποίησης. Με τη δωρεάν αποστολή SMS στον πενταψήφιο αριθμό 54151, οι καταναλωτές μπορούν να πληροφορούνται άμεσα και γρήγορα για τα 3 φθηνότερα πρατήρια υγρών καυσίμων στην περιοχή τους, σύμφωνα με την υπηρεσία που έχει ενεργοποιήσει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Όπως ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα, ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Γιώργος Τεργίου, η νέα υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS για τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Η χρήση της υπηρεσίας είναι εξαιρετικά απλή. Οι οδηγοί πληκτρολογούν το όνομα της περιοχής τους και το αποστέλνουν στο 54151. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα λαμβάνουν μήνυμα στο κινητό τους, το οποίο τους ενημερώνει για τη τιμή της βενζίνης, το πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων, καθώς και τη διεύθυνση για κάθε ένα από τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης που εντοπίστηκαν στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν μάλιστα από όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Δύο σεμινάρια για γονείς πρόκειται να υλοποιηθούν στην Πάτρα από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας. Το πρώτο σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους κοιτούν στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της Πάτρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ενώ το δεύτερο σε γονείς που τα παιδιά τους κοιτούν σε γυμνάσια και ηλικία. Τα σεμινάρια είναι δίμηνης διάρκειας και θα πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα, ενώ οι ημερομηνίες για το κάθε σεμινάριο είναι για τους γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας από 5 Δεκεμβρίου έως 6 Φεβρουαρίου του 2012 και για τους γονείς εφήβων από 13 Φεβρουαρίου έως 9 Απριλίου του 2012. Στο πλαίσιο των συναντήσεων, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους γονείς και να συζητήσουν για θέματα που αφορούν στην επικοινωνία και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών, την αξία των ορίων, τα συναισθήματα, την εξάρτηση και τους παράγοντες που μέσα από την οικογένεια μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για τα παιδιά και τους εφήβους. Αποσύρθηκε και τελικά το θέμα της συζήτησης για λήψη δανείου εκ μέρους του Δήμου της Αιγιάλιας, που τελικώς συνέρχεται με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό γιατί προέκυψαν σύμφωνα με το Φιλόδημο νέα δεδομένα σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας Στάθης Θεοδωρακόπουλος, που συνεργάστηκε στενά για το θέμα με τον ειδικό σύμβουλο Γιάννη Αλεβίζο. Έτσι, το τελικό ποσό του δανείου θα διαμορφωθεί στο περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από 8,5 που είχε αρχικά υπολογιστεί, οπότε το θέμα θα περάσει προφανώς ξανά από την Οικονομική Επιτροπή και να συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος. Εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή του Ακρινίου και όχι μόνο διεξάγει αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ληστή της Τράπεζας Πειραιός. Η αστυνομία, έχοντας την κασέτα από το κλειστό κύκλωμα της τράπεζας και τις καταθέσεις των τριών πελατών που βρισκόταν μέσα στην τράπεζα εκεί την ώρα, των υπαλλήλων αλλά και των πολιτών, διασταυρώνει τις πληροφορίες και όπως όλα δείχνουν, σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Την Κυριακή, μάλιστα, άνδρες της αστυνομίας διενήργησαν ελέγχους σε σπίτια στο Αγρίνιο, χωρίς όμως τα αποτελέσματα αυτά μέχρι τώρα να γίνουν γνωστά. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ληστής έδειχνε να γνωρίζει καλά όλα τα σημεία της τράπεζας και ίσως αυτό να αποτελέσει και το κλειδί στην υπόθεση. Yeah.